Εάν οι πολίτε επιθυμούν ανανέωση τη θητεία του κυριάκου Μητσοδέ και τη Νέα Δημοκρατία, μπορούν να το εκφράσουν στην κάλπη του με αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία. Αν θέλουν επιστροφή Αλέξη Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν και αυτό να το εκφράσουν με αυτοδύναμο ΣΥΡΙΖΑ στι κάλπε. Αν, δηλαδή. αν δεν δούμε τίποτα από αυτά τα δύο. Αν δεν δούμε τίποτα από αυτά τα δύο, πάμε στο Σύνταγμα. Mm -hmm. Δεν λέμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από όσα λέει το Σύνταγμα. Mm -hmm. Δεν θα κάνουμε. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτά που επιβάλλει η ιστορική κοινωνική συγκυρία. Και αυτοδύναμο ναι. Μητσοτάκης Μητσοτάκη ή όχι Μητσοτάκη. Επειδή τον ακούω αυτέ τι μέρε αρκετά τον κύριο Μάτζο για το Σύνταγμα, να ενημερώσουμε του τηλεθεατέ στο άρθρο 37. Το Σύνταγμα λέει ότι ο αρχηγό του πρώτου κόμματο λαμβάνει την ερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνηση. Και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, ο αρχηγό του δεύτερου κόμματο και μετά ο αρχηγό του τρίτου κόμματο λαμβάνει την ερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι ο νομοθέτη. Ορίζει τον αρχηγό του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κόμματο ω τον καθέληνα αρμόδιο για να σχηματίσει ένα κυβερνητικό ε, σχηματισμό. Ε, σε ποιον τόσο Έτσι, το Όχι του επειδή κόμματος... σα ακούω ότι λέτε ότι δεν, δεν έχει πουθενά το Σύνταγμα καμία αναφορά σε αρχηγού των πρώτων έχω, τριών κομμάτων. Αν, αν Αυτό θεωρολογία... σα άκουσα πριν λίγα λεπτά, το λέγατε και σε ένα ραδιόφωνο. Να, να εξηγήσω, κύριε Κυρνάκη, αν έχω τη θεολογία να το εξηγήσω ναι. μετά, αν δεν έχω να το πω τώρα. Ε, ε, ε... Πείτε, κύριε Μάτζο, να ακούσουμε. Ε, τι. το 37-1, παράφορο 37.1, παράγραφο 1, λέει ότι ο αρχηγό κόμματο γίνεται πρωθυπουργό όταν είναι αυτοδύναμο. Και μετά τι λέει. Το 37-2 επόμενα λέει ο αρχηγό του πρώτου κόμματο παίρνει την εντολή. Έχει. Το είπατε. Ποιο θα την πάρει ο θηρορό. Ποιο θα προτείνει την κάθε κόμμα. Τώρα έχει δίκιο αδηλήσουμε. και ο κύριο Κυρνάκη. Το 37 παραδείγματο 2 λέει. Ο αρχηγό του κόμματο παίρνει την εντολή. Επαναλαμβάνω. Πρέπει <σομίως> να, πως πως να την πάρει κάποιο στην πρόεδρο τη Δημοκρατία την εντολή. Ποιο την πάρει ο θηρορό. Την παίρνει ο αρχηγό. Δεν λέει πουθενά ότι θα γίνει πρωθυπουργό ο εντολοδόχο. Αυτό λέμε. Επειδή έχουμε καταλάβει όλη αυτή τη χώρα ότι οι προποθέσει που έχει βάλει ο κ. Ανδρουλάκη τι βάζει επειδή δεν θέλει να συγκυβερνήσει. Όλοι το έχουμε καταλάβει. Ούτε εμεί θέλουμε να συγκυβερνήσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη όμω. Σα το λέω ξεκάθαρα. Και αν θέλει να βάλει τον κανέναν ή τον άγνωστο χ ε, ω υποψήφιο πρωθυπουργό, μπορεί να πει ποιο είναι, να τον ανακοινώσει και να τον ορίσει και αρχηγό του κόμματό του, εφόσον ο ίδιο δεν θεωρεί ότι μπορεί να πει στου Έλληνε πολίτε ότι αξίζει για πρωθυπουργό. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα στι δημοκρατίε. Έχουμε εκλογέ κάθε τέσσερα χρόνια, σε λίγο φτάνει ο καιρό τα κόμματα ορίζουν του αρχηγού του και αυτοί είναι υπεύθυνοι για να πείσουν του πολίτε κατά πόσον η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί με τον Α τρόπο ή τον Β τρόπο. Εμεί λοιπόν λέμε ότι αντί να ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο στο ποιο θα είναι, ποιο θα συνεργαστεί με ποιον κλπ. Να αρχίσουμε να λέμε τι θα κάνουμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Να αρχίσουμε να λέμε πώ θα δουν οι Έλληνε πολίτε τα επόμενα τέσσερα χρόνια να αλλάζει ενδεχομένω η ζωή του. Αυτά είναι τα σημαντικά στη δημοκρατία. Ναι. Αυτά που λέει ο κύριο Ανδρουλάκη και όντω δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει δίκιο σε αυτό Για το κ. Μάτζο. Αν είστε όσο καλή και πιστική να είστε σε αυτό, θα είναι πάρα πολύ δυνα... δύσκολο να φτάσετε σε αυτοδυναμία. Στι δεύτερε εκλογέ θεωρώ ότι είναι απολύτω εφικτό. Στι πρώτε εκλογέ, 45% νομίζω κανένα κόμμα δεν έχει πάρει Αλλά εδώ και ερώτη... πάνω από Λέβαια, 30 ερώτη... χρόνια. Με βάση αυτά που είπατε, το ερώτημα είναι το εξή. Δεν θέλετε και δεν επιθυμείτε, όπω είπατε, να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλετε να συνεργαστείτε προφανώ και με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίε, έστω στι δεύτερε εκλογέ. Τι θα κάνετε, δεν θα δεχθούμε. Θα... Πάτε είναι... Σε απο... Είναι... είναι απολύτω σεβαστή η επιθυμία του ελληνικού λαού. Ποιοι είμαστε εμεί να πούμε, αν ο ελληνικό λαό δεν μα θέλει αυτοδύναμο, τι θα το πούμε. Με το ζόρι δεν γίνεται. Άρα παρότι δεν θέλετε, θα συγκυβερνήσετε μα με κάποια τώρα, από τα τώρα με, Α, ρωτάτε, το... τώρα με ρωτάτε για ένα σενάριο. Ε, το οποίο θα το συζητάμε ενδεχομένω στι 3 Ιουλίου, 4 Ιουλίου. Ναι, το καταστρέψατε το καλοκαίρι. Λοιπόν. <σχωρεί> Εντάξει. Μια χαρά θα είναι το καλοκαίρι και θα έχει και ρεκόρ ει γιατί ανακοίνωσε τα στοιχεία ναι, ο Βασίλη Ζωοκυκλία. Πάμε σε 11.30. Δεν βλέπετε, δε βλέπετε συνεργασία. Με... Ναι, κύριε ναι. Φίλη, θα έρθουμε. Με μην ανησυχείτε, υπάρχει χρόνο. Μην, μην μου ανησυχείτε. Δεν Με κόμματα ανησυχω, θα... ναι. με, κόμματα, με κόμματα από ό,τι από καταλαβαίνω δεν θέλετε να συνεργαστείτε. Με στελέχη κομμάτων. Που φαίνεται ότι θα έχουν μια Ακούστε, εμείς Ενάς, να εργαστούμε. Μπορείτε να, να, να ακουμπήσετε κάπου. Εμεί θέλουμε να εργαστούμε ναι. ώστε να έρθουν περισσότερε επενδύσει στη χώρα, να βρουν περισσότεροι άνθρωποι right. δουλειά. Το ξέρω τι ρωτήσατε. Και εγώ σα είπα πριν ότι θέλω να ακουστούν πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Διότι οι θα πάνε σε και το μόνο που θα έχουν ακούσει είναι. Θέλει ο Μητσοτάξης με τον Τζίπρα. Θέλει ο Τζίπρα με τον Ανδρουλάκη. Έχει mm -hmm. εξαντληθεί αυτή η κουβέντα. Πόσο, δηλαδή, πόσο πια θα ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Έχει εξαντληθεί. Εμεί λοιπόν λέμε να θέλουμε να συνεχιστεί η μείωση φορολογία. Ναι. Θέλουμε να μειώσουμε πέντε ακόμη μονάδε εργοδοτικέ φορέ, ώστε να είναι ακόμη πιο εφικτό, ακόμη πιο ρεαλιστικό νέα παιδιά να βρίσκουν δουλειά σε ελληνικέ επιχειρήσει, να μειωθεί και άλλο ενεργεια και έτσι να μπορέσει να είναι πολύ πιο βιώσιμο το σύστημα. Όταν λοιπόν θα έρθουν και άλλε επενδύσει, όταν λοιπόν θα μειωθεί και άλλο η φορολογία, θα μπορούμε αυτά τα χρήματα τα οποία θα λάβουμε να τα βάλουμε σε περισσότερε δαπάνε στην υγεία, στην παιδεία και στη δικαιοσύνη. Πάλιστα. Αυτό είναι το πρόγραμμά μα. Και αν υπάρχει χρόνο κάποια στιγμή μπορούμε και να το αναλύσουμε. Κύριε Φίλη, εσεί τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, αν, γίνε, αν είσαστε πρώτο κόμμα και πρέπει να υπάρχει σενάριο ε, συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να αποστείτε του αρχηγού σα. Εμεί έχουμε, έχουμε πει την άποψή μα. Κυβέρνηση συνεργασία. Και αυτοδυναμία να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει συνεργασία με άλλε πολιτικέ δυνάμει στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Διότι τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η χώρα μα είναι τεράστια. Και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο υπάρχει και δεν κουβεντιάζουμε στο δημόσιο διάλογο είναι το θέμα των εθνικών θεμάτων. Ακούω, διαβάζω και τον κύριο Δένδια, ακούω ότι δημιουργείται μια δυνατότητα ε, απομάκρυνσης από την ένταση με τους Τούρκους. Να. Αυτό είναι θετικό στοιχείο. Βοήθησαν οι σεισμοί. Βοήθησε το κλίμα στην ελληνική κοινωνία και την τουρκική κοινωνία για μια αλληλέγγυα στάση, για μια στάση ε, ε, ανθρωπιστική. Και αυτό πρέπει να εκφραστεί και στην πολιτική. Άλλης. Όμως, Όμω, θα ήθελα να πω ότι δεν αρκούν τα ανθρωπιστικά λόγια για να κάνει εξωτερική πολιτική. Πρέπει να έχει και πολιτική συγκεκριμένη. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται να χαραχθεί μια καινούργια πολιτική, να έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μια πολιτική κατά το πρότυπο τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλληλεγγύη, συνεννόηση ανάμεσα στι χώρε τη περιοχή, με τι ιδιομορφίε που, που έχει η Τουρκία. Επαναλαμβάνω, με τι ιδιομορφίε που έχει η Τουρκία, αλλά μια τέτοια συνεννόηση η οποία να καταλήξει στη χάγη στο δικαστήριο τη Χάγης Είμαστε λοιπόν. Που να λύσει να ορίσετε μια ωραία διαφορά Α, λοιπόν. να καταλάβουν οι πολλέ διαφορέ των, των δύο πρώτων κομμάτων. Εμεί έχουμε απόλυτη διαφωνία στο ότι πρέπει στο Αιγαίο να κάνουμε μια μοιρασιά στη βάση των Πρεσπών. Η απόλυτη χάγη, διαφωνία. Η Χά...